Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, όπως κάθε απόγευμα εδώ είμαστε και σήμερα για να βρούμε με όλους εσάς λύσεις και απαντήσεις σε θέματα που μας απασχολούν πολύ. Θέματα κυρίως της φορολογίας θα συζητήσουμε σήμερα με τη Σοφία Μίτυλη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Αλλά και με τους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Σήμερα θα είναι μαζί μας η Σάνδρα Γεράγγελου, η οποία είναι φοροτεχνικός, γιατί θα πρέπει να συζητήσουμε οπωσδήποτε τι γίνεται με τους κωδικούς, τι αλλαγές, τι θα πρέπει να προσέξουμε, όλες τις δικές σας απορίες. Οι αντικειμενικές αυξάνονται, μειώνονται, με συγχωρείτε, τις επόμενες 15 μέρες, σύμφωνα με την αναπληρωτή υπουργό, κυρία Νάντια Βαλαβάνη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο, μετά από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στο Υπουργείο Οικονομικών βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία για την τελική έκβαση των διαπραγματεύσεων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα ηγηθεί της ομάδας πολιτικής διαπραγμάτευσης με σκοπό την επίτευξη της συμφωνίας με τους δανειστές. Όπως άλλωστε έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία δεδομένα, το βάρος πέφτει στον Έλληνα Πρωθυπουργό με σκοπό τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, ώστε να διαμορφωθεί οριστικά το συνολικό πλαίσιο της πρότασης. Δεν ήταν τυχαία άλλωστε και η τελευταία επικοινωνία του Αλέξη Τσίπρα με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών, Τζακ Λιού, ο οποίος ζήτησε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δείξει διαλλακτικότητα για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαπραγμάτευση και να κλείσει εντός της εβδομάδας η συμφωνία. Όπως αναφέρεται από κυβερνητικές πηγές, ο κ. Λιού επισήμανε τους κινδύνους που δημιουργεί η παράταση της αβεβαιότητας. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν προηγηθεί τηλεφωνικές συνομιλίες του Αμερικανού Υπουργού με αξιωματούχους των Βρυξελών και με ομολόγους του της Ευρωζώνης, από τους οποίους ζήτησε επίσης να συμβάλλουν με τη στάση τους στην επίτευξη συμφωνίας, το ταχύτερο δυνατόν. Αισιοδοξία επίσης προκύπτει και από κύκλους του Μεγάλου Μαξίμου για το σημερινό Brussels Group, καθώς υπάρχει η αίσθηση ότι θα διευθετηθούν οι τελικές λεπτομέρειες. Αμετάβλητος στα 80,2 δις ευρώ διατήρησε το όριο για το πρόγραμμα έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα ELA προς τις τράπεζες η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αναλυτές αποδίδουν την κίνηση αυτή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως αποτέλεσμα του περιορισμού του ρυθμού εκροών καταθέσεων τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκροές σε καθημερινή βάση από το σύστημα δεν ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Μπροστά σε μία άδικη φοροεπιδρομή βρίσκονται εκατομμύρια Έλληνες, αφού ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, που από την ελληνική πλευρά θεωρείται θετικός απέναντι στις ελληνικές θέσεις, ξεκαθάρισε ότι αναζητούνται επιπλέον έσοδα 1,8 δις ευρώ από τον ΦΠΑ. Η απόσταση είναι τεράστια ανάμεσα στις δύο πλευρές, αφού για να καλυφθούν αυτά τα έσοδα από τον ΦΠΑ θα υπάρξει μία μεγάλη φοροεπιδρομή και μεγάλες ανατιμήσεις στην αγορά. Η ελληνική πλευρά προτείνει τρεις συντελεστές για το ΦΠΑ, οι οποίοι όμως δεν έχουν σε καμία περίπτωση επιπλέον απόδοση εσόδων 1,8 δις ευρώ το χρόνο. Ενώ το μεγάλο παζάρι γίνεται για τα προϊόντα που θα μπουν σε κάθε συντελεστή. Το Υπουργείο δημοσίευσε χθες το γνωστό βιβλιαράκι των οδηγιών που εκδίδει κάθε χρόνο προκειμένου να διευκολύνει τους φορολογουμένους. Υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση έντυπο Ε1 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο εφόσον έχει κατοικία στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι. Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη επιτιδεύματος υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. Οι κάτοικοι του εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης για το πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το εάν απαλλάσσεται ή όχι. Στη δήλωση συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο. Από την εφορία θα πρέπει να περάσουν πρώτα πριν υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι φορολογούμενοι που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ακόμα και αν είναι εξαρτώμενα μέλη, για να αποκτήσουν το δικό τους ΑΦΜΗ, καθώς και όσοι παντρεύτηκαν ή χώρισαν το 2014, προκειμένου να ενημερώσουν το Μητρό και να διορθωθούν τα σχετικά στοιχεία στο ηλεκτρονικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Επίσης, φέτος δηλώνεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ, του υπόχρεου και της συζύγου. Αναλυτικά θα τα συζητήσουμε σε πολύ λίγο στο στούντιο με τη φοροτεχνικό κόμμα Σάνδρα Γεράγγελου. Ολόκληρη η διαδικασία ανάρτησης και χρέωσης του τέλους επιτιδεύματος νομικών προσώπων για τη χρήση 2012, δηλαδή για το οικονομικό έτος 2013.
Το τέλος επιτιδεύματος βεβαιώνεται στα νομικά πρόσωπα που υπέβαλαν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2013 και καταβάλλεται σε 8 μηνιαίες δόσεις. Από τις δόσεις αυτές, η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση και η καθεμία από τις επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα αντίστοιχα. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τέλους, εντός της προθεσμίας καταβολής της πρώτης δόσης, παρέχεται έκπτωση 1,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες, συζητείται η αναστολή έως το 2017 της εφαρμογής της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. Σε περίπτωση που ίσχυε η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, θα οδηγούμασταν σε σταδιακή εξαήλωση των επικουρικών, φτάνοντας σε πολλές περιπτώσεις και σε βάθος χρόνου ακόμα και σε μειώσεις της τάξης του 80%. Στη συμφωνία θα υπάρχει ρητή δέσμευση ότι το Σεπτέμβριο θα ανοίξει το ασφαλιστικό προκειμένου να αποφασιστούν μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του συστήματος με βάση τις αναλογιστικές μελέτες. Στα εργασιακά αναμένεται να συμφωνηθεί ότι θα συζητηθεί ένα μοντέλο με βάση το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις υποδείξεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και του κατώτατου μισθού σε δύο δόσεις, φθινόπωρο 2015 και Απρίλιο 2016. Το Υπουργείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων εξακολουθεί να διαβεβαιώνει τους ασφαλισμένους ότι δεν θα θυγούν τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Η πληρωμή όλων των συντάξεων ή ΚΑΕΤΑΜ θα πραγματοποιηθεί κανονικά σε όλους τους δικαιούχους αύριο 5η 28 Μαΐου, αναφέρει η διοίκηση του Ταμείου σε ανακοίνωσή της. Όπως είναι και λογικό και εν μέσω των διαπραγματεύσεων, η ανησυχία είναι έκδηλη, όμως η κυβέρνηση, όπως έχει διαμηνήσει, έχει πάντα ως προτεραιότητα μισθούς και συντάξεις. Να περάσουμε τώρα να δούμε πώς διαμορφώνονται οι εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό. Το ρεπορτάζ έχει επιμεληθεί η Νίκη Καραθάνου. Νεκροί έπεσαν 4 ένοπλοι άνδρες που εξαπέλυσαν επίθεση το βράδυ σε ξενώνα που διαμένουν οι διπλωματικές αποστολές δεκάδων χωρών στην Καμπούλ. Οι μάχες με τις δυνάμεις ασφαλείας διήρκεσαν 6 ώρες ενώ οι Ταλιμπάν ανέλαβαν την ευθύνη. Άθικτοι παραμένουν οι αρχαιολογικοί θησαυροί στην Παλμύρα της Συρίας, καθώς λίγες ημέρες μετά την κατάληψή της, οι τζιχαντιστές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από τον αρχαιολογικό χώρο. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Αρχαιοτήτων της χώρας, προς το παρόν, η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος δεν έχει προβεί σε καταστροφές. Τουλάχιστον 15 είναι οι νεκροί και αρκετοί οι αγνοούμενοι από τις καταρακτώδεις βροχές σε Τέξας και Οκλαχώμα. Ο κυβερνήτης έχει κηρύξει τουλάχιστον 40 περιφέρειες του Τέξας σε κατάσταση φυσικής καταστροφής. Ο πρωθυπουργός και επικεφαλής της διπλωματίας του Βατικανού, Πιέτρο Παρολίν, προστέθηκε στη μακρά λίστα εκείνων που ανησυχούν για την Ελλάδα. Ανησυχούμε για την Ελλάδα και ελπίζουμε να βρεθεί το συντομότερο δυνατόν λύση με την επίτευξη συμφωνίας, σημείωσε ο Παρολίν σε ομιλία του, τονίζοντας μάλιστα ότι θεωρεί ότι αν δεν βρεθεί λύση θα μπορέσουν να υπάρξουν σαφώς αρνητικές συνέπειες. Και για το λόγο αυτό συμπλήρωσε, ευχόμαστε όλοι να έχουμε αίσιο τέλος. Στη Ρώμη επέστρεψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες 25 κλεμμένα αρχαία αντικείμενα, τα οποία βρέθηκαν σε μουσεία, οίκους δημοπρασιών και ιδιωτικές συλλογές. Πολλά από τα ανεκτήμητης αξίας έργα επεστράφησαν οικειοθελώς από τους ανθρώπους που τα είχαν στην κατοχή τους όταν διαπίστωσαν ότι ήταν κλεμμένα. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News. We'll be right back.
είμαστε στο 2015, μιλάμε για αναδιάρθρωση και για βελτίωση του ασφαλιστικού μας συστήματος όταν έπρεπε να είχε γίνει από τη δεκαετία του 80 αυτό. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι αναγκαίο. Υπάρχει κόστος, θέλετε πολιτικό, στην αρχή κάποιο κοινωνικό, αλλά επειδή όμως η συνέχεια του κράτους είναι μακροπρόθεσμη και δεν κοιτάμε μόνο μοιοπικά τι θα γίνει στους επόμενους 6 μήνες ή ένα χρόνο, πρέπει αυτό το αγκάθι να φύγει από τα πλευρά της ελληνικής οικονομίας. Κυρίες και κύριοι, ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό, ωστόσο η κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι αισιόδοξη. Ότι θα υπάρξει συμφωνία άμεσα. Αυτό το αποδεικνύει κιόλας μια άτυπη κυβερνητική ενημέρωση που έχουμε στα χέρια μας και θα πούμε κάποια από τα σημεία της τώρα. Στο Brussels Group, λοιπόν, ξεκινούν σήμερα οι διαδικασίες συγγραφής συμφωνίας, το Staff Level Agreement. Θα υπάρχει διαρκής επικοινωνία του Έλληνα Πρωθυπουργού με ηγέτες, ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας. Αυτή, άλλωστε, ήταν και η πρόσφατη συμφωνία στη Ρήγα της Λετωνίας. Επίσης, οι καταθέσεις από ό,τι έχουμε την ενημέρωση και η τραπεζική λειτουργία είναι διασφαλισμένες, ενώ η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ζήτησε καμία αύξηση του ΕΛΑ, όπως γνωρίζουμε, καθώς το πλαφόν των 80,2 δις θεωρείται επαρκές μετά τη σταθεροποίηση της εκροής των καταθέσεων. Ακόμη, το πλαίσιο της συμφωνίας θα προβλέπει χαμηλά πρωτογενή πλονάσματα για τα πρώτα χρόνια. Ηφαισιακά μέτρα, δηλαδή δεν θα υπάρξουν περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Θα έχουμε μεταρρύθμιση του ΦΠΑ, όμως δεν υπάρχει σενάριο με 1,8 δις ευρώ μέτρα. Επίσης, μακροπρόθεσμη λύση με ελάφρυνση του χρέους και αναπτυξιακό πακέτο. Όσον αφορά τώρα το συνταξιοδοτικό, θα υπάρξει μεταρρύθμιση προκειμένου να περιοριστούν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις, χωρίς όμως να θίγονται θεμελιωμένα δικαιώματα και να ενοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ελληνική κυβέρνηση από πλευράς της δεσμεύεται για έναρξη διαλόγου και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κόψει τις συντάξεις. Και αυτό μάλιστα είναι και με bold. Παραμένει ωστόσο το πρόβλημα με την διαφορετική στάση ανάμεσα στους θεσμούς. Αν δεν απαιτούνταν η συμφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, τώρα θα είχε κλείσει η συμφωνία. Είναι χαρακτηριστική η διαφοροποίηση μεταξύ των θεσμών όταν οι μεν Ευρωπαίοι, Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ζητούν μια γρήγορη έως το τέλος Μαΐου συμφωνία, ενώ το Δέλτα Νιτάφ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μέσω αξιωματούχων του, σημειώνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη προσέγγιση, όχι μια γρήγορη και πρόχειρη δουλειά. Και τέλος, η κυβέρνηση έχει κάνει το χρέος της, έδειξε εμπράκτως ότι θέλει ρεαλιστική συμφωνία. Ήρθε η ώρα οι θεσμοί να αναλάβουν τις ιστορικές ευθύνες τους απέναντι στην Ελλάδα και στο κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Αυτό λοιπόν αναφέρεται στην άτυπη κυβερνητική ενημέρωση που ήρθε πριν από λίγο. Εμείς τώρα θα συνδεθούμε με την Αμαλία Τιγκάζου, τη συνάδελφο, γιατί πρέπει να μας πει και το πώς αντέδρασαν οι επενδυτές σύμφωνα με αυτές τις καλές εξελίξεις. Καλησπέρα, Αμαλία. Καλησπέρα, Κία και Σοφία. Πραγματικά μια συνεδρίαση που είχε απ' όλα. Τι εννοώ, έτσι ήταν για γερά στομάχια και φυσικά αυτή η ανεπίσημη ανακοίνωση από το Μαξίμου ότι βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία και ότι αρχίζει να γράφεται το κείμενο της συμφωνίας ουσιαστικά οδηγεί το Γενικό Δίκτυο σε μίνι ράλι με τους επενδυτές να προχωρούν σε μπαράζ αγορών σε τράπεζες που ενισχύονται πάνω από 8-9% αλλά και σε blue chips και με την συναλλακτική δραστηριότητα να έχει εκτιναχθεί στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αυτή η θετική είδηση που περιμέναμε όλες αυτές τις μέρες. Ακριβώς ο καταλήτης που περίμενε η αγορά, βεβαίως. Να σου πω ότι εκτιναχθεί δεν είναι 80 εκατομμύρια ευρώ είναι ο τζίρος. Ωστόσο, αν αναλογιστούμε που ήταν τις προηγούμενες μέρες, μιλάμε για εκτείναξη και για διπλασιασμό. Να πω λοιπόν ότι όχι μόνο traders και hedge funds, αλλά και πιο μεσοπρόθεσμα χαρτοφυλάκια. Αυτή την ώρα καταγράφονται αγορές και στις δημοπρασίες σε μετοχές των τραπεζών από Citigroup, Deutsche Bank, Bank of America, Merrill Lynch και Goldman Sachs. Είναι ενδεικτικό ότι και διεθνείς πια μπαίνουν στο παιχνίδι του ελληνικού χρηματιστηρίου. Αυτή η είδηση ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για τη συμφωνία.
συμφωνία, καταλαβαίνεις ότι βελτιώνει την επενδυτική ψυχολογία. Και από εκεί και πέρα μένει να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ώρες, τι θα γίνει αύριο και πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες που μπήκαν σήμερα. Υπάρχουν δύο σχολές. Η μία σχολή λέει ότι θα συνεχιστούν και αύριο οι τοποθετήσεις, φυσικά περιμένοντας την τελειωτική συμφωνία. Άλλοι λένε ότι ίσως κάποιοι πιο γρήγοροι παίκτες θελήσουν να πάρουν μέρος από τα κέρδη τους. Ωστόσο, είναι φανερό πια ότι υπάρχει φως στο τούνελ, πράγμα που επικροτεί και είναι λογικό να το επικροτεί το ελληνικό χρηματιστήριο. Η πρώτη και βεβαίως να πω και κάτι άλλο, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Πριν μια μισή ώρα, το Bloomberg για άλλη μια φορά έβγαλε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι η Αθήνα χάνει την προθεσμία για συμφωνία. Άλλο ένα δημοσίευμα, δεν ξέρω γιατί το έκανε αυτό το Bloomberg αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Διαψεύδεται πλήρως όλοι αυτοί που έλεγαν ότι η συμφωνία είναι πάρα πολύ μακριά. Ακριβώς. Πάντως θέλουμε να πούμε ότι και στην άτυπη κυβερνητική ενημέρωση που διαβάσαμε πριν από λίγο, αναφέρει και για τις καταθέσεις αλλά και για την τραπεζική λειτουργία, γιατί υπήρχαν πολλά σχόλια και πολλοί αναλυτές έσπευσαν αυτή την κίνηση το να μην βοηθηθούν οι τράπεζες από τον ΕΛΑ να τους σχολιάσουν αρνητικά. Ωστόσο, η κυβέρνηση εμένει ότι δεν είχε ζητήσει ποτέ καμία τέτοια βοήθεια. Πολύ σωστά. Ενώ γιατί η τράπεζα είχαμε σταθεροποίηση των καταθέσεων, άρα δεν υπήρχε λόγος και υπάρχει ένα μαξιλάρι τριών δις της τράπεζας να ζητήσουμε νέα αύξηση του ρήτου LA. Πραγματικά, νομίζω ότι και οι άνθρωποι της αγοράς, και όχι μόνο της αγοράς ενώ της χρηματιστηριακής, θεσμικοί παράγοντες των επιμελητηρίων, της ΕΣΕΕ, βλέπουν με ανακούφιση ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Καταλαβαίνει, Σκία και Σοφία, ότι η αγορά χρειάζεται αυτή τη συμφωνία γενικότερα να αρχίσει να αναπνεύσει η πραγματική οικονομία, να βγει από την αβεβαιότητα των τελευταίων μηνών και να δούμε επιτέλους κάτι να πηγαίνει καλύτερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αμαλία Κάτζου. Αισιόδοξα τα μηνύματα σήμερα. Εμείς. Στο σήμερα αυτό, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα πολύ γρήγορο, όμως σύντομο. Η Σάνδρα Γεράγγελου, η φοροτεχνικός μας, είναι εδώ πέρα μαζί μας για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις σε όλα τα θέματα που μας απασχολούν όσον αφορά τη φορολογία, και είναι πολλά. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και από ό,τι όλα δείχνουν θα υπάρξει πολύ σύντομα συμφωνία. Στα χέρια μας, όπως διάβασα και πριν από λίγο, έχουμε την άτυπη κυβερνητική ενημέρωση, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρει, γιατί έχουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος είναι εργατολόγος σήμερα μαζί μας, και την Σάνδρα Τιγεράγγελου, τη φοροτεχνικό μας, για να τα συζητήσουμε όλα. Θα σταθώ σε δύο θέματα που αφορούν τον ΦΠΑ και το συνταξιοδοτικό. Όσον αφορά το συνταξιοδοτικό, σύμφωνα με την ενημέρωση λοιπόν, στο συνταξιοδοτικό θα υπάρξει μεταρρύθμιση προκειμένου να περιοριστούν οι πρόορες συνταξιοδοτήσεις, χωρίς ωστόσο να θίγονται τα θεμελιωμένα δικαιώματα. Δεν γράφουν τίποτα για τα κατοχυρωμένα δικαιώματα και να ενοποιηθούν τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται για έναρξη διαλόγου και εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κόψει τις συντάξεις. Κύριε Τσουκαλά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ σήμερα μαζί μας. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο, λοιπόν, για αυτή την ενημέρωση που έρχεται από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το είπατε και μόνοι σας. Το θέμα είναι τι γίνεται με τα κατοχυρωμένα δικαιώματα. Βέβαια, μέσα στο νόμο 4093, όλα τα δικαιώματα αυτά, ακόμα και όσων έχουν μεν τα ένεσημα αλλά δεν έχουν την ηλικία, θεωρούνται θεμελιωμένα. Μένει λοιπόν να εξακριβώσει η κυβέρνηση τι εννοεί με τον όρο θεμελιωμένα δικαιώματα. Προφανώς, επειδή όλοι όσοι έχουν θεμελιώσει 30, 11 και 12 κανονικά προστατεύονται. Όλοι οι υπόλοιποι έτσι κι αλλιώς βγαίνουν στα 67 πλήρη, 62 μειωμένοι ή πλήρη στα 62 με 40 χρόνια. Άρα, μένει να εξακριβώσει τι εννοεί θεμελιωμένα. Εννοεί αυτά στα οποία έχει συμπληρωθεί και το όριο ηλικίας ή εννοεί απλά αυτά στα οποία έχει συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός ενσύμων. Έχει προσθεθεί, νομίζω, μία λέξη η οποία είναι το όριμα. Θα θέλετε να μας εξηγήσετε και το όριμα, τι σημαίνει και το όριμα. Είναι μια θολή έκφραση. Ακριβώς. Όριμα μπορεί να σημαίνει αυτά που μπορεί να κάνει κάποιος χρήση χθες, άρα πράγματι αυτά δεν μπορούν να θυχτούν. Δηλαδή, μάλιστα, εγώ το καταλαβαίνω από το non-paper, ότι όπως έχουμε πει και άλλες φορές και σε άλλες εκπομπές και στη δική σας, διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, δεν κινδυνεύουν οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν συμπληρώσει
και τα ένσημα τα απαιτούμενα έως το 12 και έχουν σήμερα που μιλάμε και την ηλικία. Και την ηλικία. Αυτοί δεν κινδυνεύουν γιατί δεν μπορεί και συνταγματικά δεν μπορεί να επιτραπεί να αφαιρεθεί ένα δικαίωμα του οποίου ο ασφαλισμένος είχε δικαίωμα να κάνει χρήση χθες. Το έχει κλειδώσει. Ακριβώς. Λοιπόν. Είναι κλειδωμένο. Mm-hmm. Τι μπορεί, ποιοι κινδυνεύουν. Αυτοί οι οποίοι έχουν μεν συμπληρώσει τα απαιτούμενα ένσημα τα έτη 10, 11 και 12, αλλά το όριο ηλικία το συμπληρώνουν από 1η-1η 16 και μετά. Και μετά. Αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί ασφαλισμένοι, όπως είναι μητέρες ανηλίκου, μητέρες και άντρες στα βαρέα, άντρες κάτω των 58 ετών ενδεχομένως που έχουν 35 χρόνια ασφάλιση έως το 12, εφόσον έως το 15 δεν συμπληρώνουν το όριο ηλικίας, είναι πιθανόν από 1η-1η 16, όχι μόνο μιας, όχι μόνο κόμματα, αλλά με μια μεταβατικότητα που θα πηγαίνει μάλλον μέχρι το 2020, μάλιστα, σταδιακά θα ανεβαίνει το όριο ηλικίας, ώστε όσοι συμπληρώνουν την ηλικία από το 20 και μετά να μην μπορούν να φύγουν επουδενή πριν το 62ο έτος ηλικίας για μειωμένη και το 67ο για πλήρη. Δηλαδή, οδηγούμαστε και σε ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων. Η ενοποίηση των ταμείων, έτσι κι αλλιώς, είναι κάτι στο οποίο επί της αρχής έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το πρόβλημα δεν είναι η διοικητική ενοποίηση, η οποία καλώς να έρθει, ενδεχομένως μειώσει και την αρθοκρατία. Είναι η παρεμπίπτουσα ενοποίηση σε επίπεδο παροχών. Για παράδειγμα, αν πάμε σε ένα ταμείο ελευθέρων επαγγελματιών, ενιαίο, όπου μέσα θα είναι οι έμποροι, οι βιοτέχνες, οι αυτοκινητιστές, οι δικηγόροι, οι μηχανικοί και οι γιατροί. Γιατί αυτά είναι τα ελεύθερα επαγγέλματα στην Ελλάδα. Τα ταμεία, όπως είναι το ΤΣΜΕΔΕ, ακόμα είναι ένα ταμείο εύρωστο που δίνει συντάξεις συγκεκριμένες. Ενώ ο ΟΑΕ, το ΤΣΑ για παράδειγμα, δίνει πολύ χαμηλότερες συντάξεις. Ακριβώς. Αυτή η ενοποίηση σημαίνει μόνο διοικητική ενοποίηση, δηλαδή ενιαίο σύστημα αποπληρωμής, ή σημαίνει και ενιαίο σύστημα παροχών. Γιατί δηλαδή, ότι θα υπάρξει μια εξομοίωση προς τα κάτω. Ακριβώς. Ο κίνδυνος λοιπόν τι είναι που ελοχεύει μακροπρόθεσμα, να υπάρξει μια εξομοίωση προς τα κάτω. Άρα τα ταμεία τα οποία έχουν σήμερα αποθεματικά, επειδή θα μπουν στον κουμπαρά με τα ταμεία που δεν έχουν και επειδή θα υπάρξει ένας κοινός κουμπαράς προκειμένου να υπάρξει μια συνολική επίλυση του ανασφαλιστικού ζητημάτων, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν ταμεία που έχουν ελλείμματα, όπως είναι ο ΑΕ, θα αφαιρεθούν ενδεχομένως από ταμεία που δεν έχουν ελλείμματα και ακόμα χορηγούν καλές συντάξεις, χρήματα προκειμένου να δουν εκεί πέρα. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των συντάξεων των ασφαλισμένων στο ΣΜΕΔ και σε αύξηση βέβαια των υπολείπων. Έτσι, των μηχανικών μπορεί ακριβώς να έρθει η μείωση, αλλά στους υπόλοιπους ασφαλισμένους. Το πιθανότερο είναι επειδή είναι πάρα πολύ μεγάλο και δομικό το πρόβλημα του ασφαλιστικού, δεν θα έχουμε αύξηση. Θα μπαλατσάρει, δηλαδή εκτιμάται θα παίρνει από το ΣΜΕΔΕ για αύξηση να διατηρήσει τον ΟΑΕ εκεί που είναι και να μην αναγκαστεί να τον ρίξει περαιτέρω. Δηλαδή, άρα ο κίνδυνος που είναι αυτός. Μιλάμε για διοικητική ενοποίηση ή μιλάμε και μακροπρόθεσμα για μια ενοποίηση παροχών. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα που περιμένουμε να δούμε γιατί. Η κυβέρνηση προφανώς, για να μην είμαστε άδικοι, μιλάει για διοικητική ενοποίηση. Διοικητική. Το πρόβλημα είναι ότι η διοικητική ενοποίηση μακροπρόθεσμα θα φέρει κάποια στιγμή και την ενοποίηση σε επίπεδο παροχών. Μάλιστα. Να μείνουμε όμως, καλησπέρα Σάντρα, να μείνουμε λοιπόν και το τι ακούσαμε για το ΦΠΑ, ένα σενάριο που πραγματικά έπεφτε πολύ συχνά στο τραπέζι, τι θα γίνει με τους συντελεστές. Το οποίο και δεν έχει κλείσει, και δεν έχει κλείσει ακόμα. Γράφουν ότι έχουμε μεταρρύθμιση του ΦΠΑ ώστε να έχει αναδιανεμητικό χαρακτήρα και εισπραξιμότητα. Δεν υπάρχει σενάριο με 1,8 δις ευρώ μέτρα. Παραμένουμε στους τρεις συντελεστές που προτείνει η κυβέρνηση, 7 με 11, 12 και 22%, σε αντίθεση με τους δύο συντελεστές που προτείνουν οι θεσμοί. Σαφώς τίθεται θέμα εισπραξιμότητας, άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε ένα συντελεστή όχι απλά χαμηλό, αλλά θα πρέπει να βρεθούν τρόποι ώστε να μπορεί να εισπραχθεί το ποσό του ΦΠΑ. Μάλιστα. Πρωταγωνιστές σε αυτή την εκπομπή κάθε απόγευμα είναι όλοι οι τηλεθεατές. Εμείς θα μας ρωτάνε οι τηλεθεατές, θα συμπληρώνουμε και κάποια σχόλια που πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε για την ενημέρωση όλων μας. Θα πάμε στην πρώτη τηλεθεάτρια Σοφία. Είναι η κυρία Φιλωμένη. Καλησπέρα σας. Μας ακούτε? Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να θέσετε το ερώτημά σας. Ωραία, θα ήθελα να ρωτήσω την φοροτεχνικό μας. Βεβαίως, η κυρία Γεράγγελου. Είχα κατάστημα το οποίο έκλεισα τον πρώτο του 2014. Ναι. Θα κλειδώ τώρα να πληρώσω το έκτακτο τέλος επιδιδεύματος του 12. Ναι, θα το πληρώσετε αναλογικά μόνο για τις μέρες που ήταν σε λειτουργία το κατάστημά σας. Ήτανε σε λειτουργία το κατάστημα όλο το 12. Το 12 λέτε θα πληρώσετε όλο το τέλος επιδιδεύματος και θα πληρώσετε και για τον ένα μήνα που ήταν ανοιχτό το 2015. Πρέπει να σας έχει βεβαιωθεί ήδη το τέλος επιδιδεύματος.
Για το 12. Άρα πρέπει να έρθω σε επαφή με το λογιστή μου. Ναι, ναι, ναι. Για όλες τις επιχειρήσεις που δεν είχαν πληρώσει για το έτος 2012, το τέλος επιτιδεύματος, ήδη από χθες έχουν βεβαιωθεί. Μάλιστα. Άρα θα πρέπει να μπουν στο TaxisNet, στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, να ενημερωθούν για την οφειλή τους. Mm-hmm. Μπορεί να αποπληρωθεί σε 8 δόσεις και η δόση ξεκινάει από 30 Ιουνίου. Μάλιστα. Να καλησπέρισουμε. Ωραία, να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε να καλησπέρισουμε και την κυρία Πόπη. Καλησπέρα σας, κυρία Πόπη. Καλησπέρα σας. Χρυσή μου κοπέλα, έχει κλείσει δεκαετία στο 10.000 σε μελιωμένο σύνταξη. Με ανήλικο παιδί. Μάλιστα. Έχει 25 χρόνια δουλειά και είναι 50 χρονών. Είναι στο δημόσιο, είναι στο ΙΚΑ. Στο δημόσιο. Είναι στο δημόσιο. Την 25 ετία την έχει τώρα ή την είχε το 10, το 11, το 12. Την έχει κλείσει τώρα το Μάιο. Το Μάιο. Αν την έχει κλείσει το Μάιο, πριν 3 έτη και 5 μήνες, είχε περίπου 21,5 χρόνια. Άρα μπορεί με αναγνωρίσεις πλασματικών ετών να φύγει στα 52. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να καλησπέρισουμε και το 652. Η κόρη μου δουλεύει στο εξωτερικό, ανήκει στην κατοίκον εξωτερικού. Κάθε μήνα μας στέλνει 200 με 300 ευρώ σαν βοήθεια. Αυτό είναι εισόδημα για εμάς. Και αν ναι, πού δηλώνεται στο Ε1? Ευχαριστώ. Εδώ τίθεται ένα θέμα. Και από τα παιδιά που στέλνουν χρήματα στους γονείς, αλλά και αντίστοιχα από τους γονείς που στέλνουν χρήματα στα παιδιά. Ναι, μεν δεν θεωρείται εισόδημα και δεν φορολογείται, τίθεται όμως το πρόβλημα από το κεφάλαιο να θεωρηθεί δωρεά από το παιδί στο γονιό και να χρειαστεί να φορολογηθεί. Τα ποσά αυτά φυσικά δεν μπορεί, εφόσον δεν έχει προηγηθεί δήλωση δωρεά στην εφορία, οι γονείς να τα χρησιμοποιήσουν και να τα δηλώσουν στη φορολογική τους δήλωση, άρα δεν μπορούν να καλύψουν τεκμήρια και να θεωρηθεί εισόδημα. Mm-hmm. Άρα προσοχή με αυτά τα ποσά, είτε που δίνουν οι γονείς τα παιδιά ή τα παιδιά στους γονείς, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθούν δωρεά και να πρέπει να πληρώσουν 10% φόρο. Μάλιστα. Κύριε Τσοκαλά, πολλοί τηλεθεατές μας ρωτούν τι γίνεται με τις επικουρικές, γιατί είπαμε και πριν από λίγο στο δελτίο ότι έχουμε παγώνει ρήτρα για τις επικουρικές έως το 2017. Αυτή είναι η υπόθεση της κυβέρνησης. Ναι. Να ανασταλεί η εφαρμογή ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Ναι. Έχει ήδη ανασταλεί από 1η-1η-15. Στην ουσία, δηλαδή, το 2015 θα γινόταν μια νέα μείωση. Η τελευταία ήταν περίπου το 5,5 που έγινε τον Ιούνιο του 2014. Δεν έγινε η επόμενη που θα γινόταν όταν άλλαξε η κυβέρνηση. Από ό,τι φέρεται, θα βρεθεί μια χρυσή τομή να ανασταλεί ως το 17 η εφαρμογή της. Άρα δεν θα έχουμε συνεχόμενες νέες μειώσεις, ισχύουν οι παλιές στις επικουρικές συντάξεις. Το 17, αναλόγως του αν έχουν στην ουσία διορθωθεί μέσα από άλλες πηγές τα ελλείμματα στα ασφαλιστικά ταμεία, άρα θα δούμε αν θα υπάρξει. Ουσιαστικά είναι η ταφόπλακα όμως, πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό όσο προχωράει η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος, έτσι καλώς οι επικουρικές, για παράδειγμα, έχουν μειωθεί περίπου 55% σήμερα. Άρα αυτό θα οδηγούσε μακροπρόθεσμα έως το 2020 η επικουρική να αποτελεί περίπου το 15 με 20% αυτού που αποτελούσε πριν την κρίση. Μάλιστα. Άρα στην ουσία από μια επικουρική σύνταξη θα γίνει ένα πάρα πολύ μικρό βοήθημα που κάποια στιγμή θα ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη. Να καλησπέρισουμε την κυρία Φροδίτη. Καλησπέρα σας, κυρία Φροδίτη. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω τι ποσοστό, πόσο της εκατό αποδείξεις βάζουμε επί του τεκματού ή του πραγματικού εισοδήματός μας. Γιατί έχω διαβάσει για 10%, η φοροτεχνική άλλος λέει 20%. Όχι. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τι ισχύει. Είναι 10% είτε στο τεκμαρτό, εφόσον το τεκμαρτό είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό μας εισόδημα, ναι. Είτε στο ναι. πραγματικό, εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο. Προσοχή, γιατί αποδείξεις είμαστε υποχρεωμένοι ναι. να βάλουμε για εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Μάλιστα, αν εσείς αλλά δηλαδή. Ναι, το πήγε ο άντρας μου στο φοροτεχνικό και το, με 10% αποδείξεις δεν το έπαιρνε το σύστημα. Και του έβαλε με 20%. Δεν το υπάρχει διπλώ. Περίπτωση να μην το έπαιρνε το σύστημα. Το σύστημα, ό,τι ποσό αποδείξει και να δηλώσουμε, θα το πάρει. Από εκεί και πέρα εξαρτάται αν έχουμε πάρει όλη την έκπτωση φόρου της 2.100 που δικαιούμαστε και αν τα εισοδήματά σας προέρχονται μόνο από μισθούς ή συντάξεις και αν τα τεκμήρια σας ξεπερνούν τα πραγματικά σας εισοδήματα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αποδείξεων είναι 10%, όχι 20%. Είτε έχει από μισθούς και συντάξεις και ενίκεια.
Όχι, αποδείξεις πρέπει να μαζέψουμε μόνο για μισθούς και συντάξεις. Εάν κάποιος δηλαδή έχει εισόδημα από ενίκεια, δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει ποσό αποδείξεων. Α, μάλιστα, μόνο από μισθούς και συντάξεις. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ο κύριος Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Καλησπέρα. Ήθελα για συνταξιοδοτικό να ρωτήσω. Ο κύριος Τσουκαλάς θα σας απαντήσει, βεβαίως. Σας ακούμε. Καθηγήτρια στο δημόσιο. Έχει γεννηθεί το 59. Έχει 28 χρόνια υπηρεσία. Πότε μπορεί να βγει έχει παιδιά. Σύνταξη με μειωμένη ή πλήρη έχει παιδιά. Και έχει δικαίωμα αναγνωρίσει ως 5 έτη λόγω σπουδών γιατί έχει τελειώσει πολυτεχνείο. Έχει τέκνα. Τι είπατε. Έχει παιδιά. Όχι, όχι, ανήπαντρη. Ανήπαντρη. Αν έχει σήμερα 28 χρόνια, είχε περίπου 24 χρόνια το 10, άρα τα 25 τα συμβούλησε το 11. Άρα μπορεί να βγει με πλήρη στα 61 και μειωμένη στα 56. Επειδή όμως είναι εκπαιδευτικό. Είπατε την πλήρη. Πλήρη στα 61, μειωμένη στα 56 ή πλήρη στα 58, αν τότε έχει 36 χρόνια συμπεριλαμβανομένων των 5 ετών που μπορεί να αναγνωρίσει. Δεν πιστεύω να μπερδέψαμε τον κύριο Γιώργο. Στην ουσία, κύριε Γιώργο, σήμερα είναι 55 ετών. Έχει 28. Και 5 τα οποία αναγνωρίζει 33. 33. Πρέπει να πάει στα 36 χρόνια. Δουλεύει άλλα 3. Στα 58 της χρόνια θα έχει 36 χρόνια συμπεριλαμβανομένων των πλασματικών. Άρα μπορεί να φύγει είτε με πλήρη στα 58, είτε στα 56 με μειωμένη. Δεν συμφέρει μειωμένη όμως, γιατί είναι 30% μείωση στα 56. Ενώ μπορεί να πάρει πλήρη στα 58 χωρίς καμία μείωση. Απλά θα αναγνωρίσει 5 πλασματικά έτη από τις σπουδές της. Θα πρέπει όμως να καταβάλει ποσό ίσο με το 6,66% του βασικού μισθού που είχε το 2011 ανά μήνα για τους 60 μήνες εξαγορές. Αρπάζω την ευκαιρία να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουκαλά. Μπορεί να φύγει με πλήρη. Μπορεί να φύγει με πλήρη στα 58 αν αναγνωρίσει 5 χρόνια και δουλέψει άλλα 3. Θα έχει τότε 36 χρόνια και όπως λέει ο νόμος, γυναίκα με 25 ετία το 11 βγαίνει στα 58 της αν τότε έχει 36 χρόνια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιώργο. Μπορεί να βγει. Συγγνώμη. Με μειωμένη πότε στα 56 μπορεί να βγει με μειωμένη. Στα 56 δεν τη συμφέρει μας. Αλλά με μία μείωση που θα είναι μείωση 30% επί αυτού που της αναλογεί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γιώργο. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγα λεπτά μείνετε συντονισμένοι. Είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε και πάλι, δεν αργήσαμε. Είμαστε εδώ για να δώσουμε λύσεις όπως κάνουμε κάθε απόγευμα σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Έχουμε σήμερα και εργατολόγο αλλά και φοροτεχνικό, γιατί καταλαβαίνετε ότι και οι δηλώσεις είναι κάτι που καίνε τους προηγούμενους και φυσικά το πότε θα βγούμε στην σύνταξη. Πάμε να καλησπέρισουμε γρήγορα το 844. Καλησπέρα σας. Έχω 6 χρόνια ΙΚΑ βαρέα και 34 χρόνια στον ΟΕ. Μπορώ να κάνω χρήση αγορά και άλλων ενσύμων ώστε να αλλάξω κλάση. Σας ευχαριστώ θερμά. Αν έχει 40 χρόνια τα οποία δεν είναι παράλληλα, δηλαδή είναι διαδοχική η ασφάλιση του, δεν συμπίπτουν να έχει και ΙΚΑ και ΟΕ ταυτόχρονα και έχει σήμερα 40 χρόνια, είχε 35 χρόνια το 2010. Άρα δεν μπορεί να αναγνωρίσει. Αν όμως δεν είναι ακριβής και για λίγες μέρες συμπληρώνει 35 έτη έως από το 11 και μετά, όχι το 10, μπορεί να αναγνωρίσει έως 4 πλασματικά χρόνια για να προσαυξήσει τις συντάξεις αποδοχές του. Το
Το 2063 είμαι ανάπηρος με ποσοστό άνω του 80% από μεταστατικό καρκίνο και έχω έσοδα μόνο από τη σύνταξη. Έχω απαλλαγή του φόρου εισοδήματος και σε ποιον κωδικό γράφουμε το εισόδημα, μένα, την αναπηρία και το ποσοστό ευχαριστώ, έχει, Νίκος. Έχει απαλλαγή. Έχει απαλλαγή. Από τη σύνταξη. Φυσικά θα σημειώσει και τους κωδικούς μπροστά που αναφέρουν για την αναπηρία, αλλά έχει πλήρη απαλλαγή από πριν το φόρο. Πριν περάσουμε στην επόμενη τηλεθεατρία μας, Άντρα, επειδή έχουν μπερδευτεί πάρα πολλοί τηλεθεατές, τι γίνεται με τα τεκμήρια και αν ενεργοποιούνται τα τεκμήρια σε μικρό ποσό από ενίκιο ή από τους τόκους. Ναι, έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες μέρες όντως πρόβλημα με φορολογούμενους που μπορεί να έχουν ένα πολύ μικρό εισόδημα είτε από τόκους είτε από ενίκια. Ναι. Και τελικά βλέπουν ότι ενεργοποιούνται τα τεκμήρια ενώ έχει ψηφιστεί διάταξη που αναφέρει ότι δεν ενεργοποιούνται τα τεκμήρια στην περίπτωση αυτή. Να διευκρινίσουμε ότι τεκμήρια δεν ενεργοποιούνται όταν κάποιος δεν έχει τίποτα στο όνομά του, δηλαδή δεν έχει ούτε αυτοκίνητο ούτε σπίτι. Δεν ενεργοποιείται η ελάχιστη δαπάνη διαβίωσης, δηλαδή 3.000 για το άτομο ή 5.000 για το ζευγάρι. Όταν όμως κάποιος έχει ένα εισόδημα από τόκους ή ενίκεια, έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο, ακόμα και αν το εισόδημά του είναι μικρό, ενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωσης και μάλιστα σε αυτή την περίπτωση φορολογούνται με 26% με κλίμακα δηλαδή ελευθέρων επαγγελματιών και έχουν και προκαταβολή για το επόμενο έτος 55%. Μάλιστα. Η κυρία Μαρία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Είμαι 47 ετών, δουλεύω στα ΕΛΤΑ συνεχόμενα από το δεύτερο του 1991 και έχω ενήλικο παιδί. Μάλιστα. Από το 1991 λοιπόν, άρα είχατε 5.500 ένσημα το 10, άρα 55 πλήρη, 50 μειωμένοι. Εσείς όμως είστε στη ζώνη κινδύνου, ώστε επειδή δεν έχετε την ηλικία ακόμα, αλλά το 50% το συμπληρώνετε το 17, ενδεχομένως, δεν θέλω ψυχραιμία να έχετε, δεν θα σας τρομάξω, ενδεχομένως σας πιάσει μια αλλαγή, όχι να σας πάει στα 67, αλλά να σας πάει ενδεχομένως αντί για τα 50 μειωμένη στα 52, στα 53. Αυτή τη στιγμή πάντως ισχύει το 55 πλήρη, 50 μειωμένη. Αυτό ισχύει το σήμερα. Το ίδιο ισχύει και για μια συνάδελφο. Για πείτε, δεν άκουσα. Το ίδιο σκύλο και για μια συνάδελφο, η οποία είναι από το 89 συνέχεια στην ίδια επιχείρηση. Από το 89 και εκείνη έχει συμπληρώσει τα αντίστοιχα έσημα, έχει θεμελιώσει. Εξαρτάται από τι ηλικία έχει. Αν έχει συμπληρώσει το 50 ενδεχομένως σήμερα, δεν κινδυνεύει. Αν δεν το έχει συμπληρώσει, ενδεχομένως κινδυνεύει. Μάλιστα, κινδυνεύει όμως, να είμαστε σαφείς, δεν υπάρχει περίπτωση μια 49χρονη να την πάει από τα 50 στα 67. Θα υπάρξει μια μεταβατικότητα. Αυτός ο κίνδυνος, να το βάλουμε σε εισαγωγικά, μέχρι πότε δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε πότε θα κλειδώσει. Να το εξηγήσουμε. Εδώ τώρα το συγκεκριμένο non-paper λέει ότι θα υπάρξει μαχαίρι στις προώρες συντάξεις. Μάλιστα. Των μη θεμελιωμένων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι όσα θεωρούνται κατοχυρωμένα, ενδεχομένως κινδυνεύσουν. Γιατί αλλιώς είναι άνευ αντικειμένου. Ακριβώς. Εντάξει, αλλιώς σημαίνει ότι δεν κινδυνεύει κανένας. Ναι. Άρα, από ό,τι φαίνεται, τι λέει η κυβέρνηση, θα γίνει μια αναλογιστική μελέτη μεγάλη, θα γίνει ένας διάλογος για το ασφαλιστικό από το Σεπτέμβριο και μετά. Οπότε, αν θέλετε τη γνώμη μου, νομοσχέδιο θα έχουμε προς το τέλος του χρόνου. Άρα, από το 2016 και μετά θα ισχύσει το νομοσχέδιο αυτό. Όσοι μπορούν μέσα στο 2015 να βγουν σε σύνταξη, δεν τους προτείνω να βγουν, γιατί σημαίνει ότι έχουν δικαίωμα θεμελιωμένο, κλειδωμένο, άρα θα μπορούν και στο μέλλον. Αυτοί που θα κινδυνεύσουν είναι όσοι έχουν ενδεχομένως προσδοκία δικαιώματος. Έχουν μεν τα αίσθημα, αλλά ακόμα δεν έχουν την ηλικία. Για παράδειγμα, αν πούμε ότι μέχρι το 20 θα έχει υπάρξει απόλυτη εξομοίωση των ωραίων ηλικίας στα 62-67, ναι, οι γυναίκες που είναι κάτω σήμερα των 45 ετών, οι γεννημένες από το 75 και μετά, ενδεχομένως κινδυνεύσουν να έχουν μια ολική ανατροπή προγραμματισμού. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Μαρία, και να πάμε στην επόμενη τηλεθεάτριά μας, που είναι η κυρία Καλλιόπη. Καλησπέρα σας, κυρία Καλλιόπη. Έπεσε η γραμμή. Πάμε λοιπόν να δούμε, να καλησπέρισουμε το 407. Ισχύει η 35ετία χωρίς όριο ηλικίας πριν το 1983, κυρία Τσουκαλά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν 25ετία το 10, εφόσον έχουν έστω και ένα ημερομίσθιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, ημερομίσθι, ορομίσθι, αλλά με εργοδότη το δημόσιο, πριν την 31η 12 του 82, δημόσιο ΤΑ ή νουπουδουδού,
διατηρούν το δικαίωμα να φύγουν άνευ ωραίου ηλικία εφόσον συμπληρώσουν 35 έτη ασφάλισης, εκ των οποίων μπορεί μέσα να υπολογιστεί και για τους άντρες η θητεία του στρατού. Να πάμε και στο 587 να καλησπερίσουμε. Έχω να πληρώσω τσάι σχεδόν από την αρχή, 1980, και είμαι οδοντίατρος. Μπορώ τώρα με τη ρύθμιση κι αν είναι πάπαξ. Ποιο είναι το ποσό? Μπορεί να μπει στη ρύθμιση. Μάλιστα. Θα πρέπει να πάει να πάρει ένα πιστοποιητικό φιλής, αν δεν έχει πληρώσει για τουλάχιστον, όπως λέει, περίπου 30-35 χρόνια. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Πρέπει να ελέγξει αν έχει την οικονομική δυνατότητα να το βάλει σε δόσεις. Αν πληρώσει εφάπαξ, μέχρι 2 Ιουνίου προλαβαίνει να το κάνει, θα γλιτώσει όλους τους στόκους και τις αυξήσεις. Θα πληρώσει όλο το κεφάλαιο. Μάλιστα. Για 35 χρόνια θα γλιτώσει όλους τους στόκους που έχουν μπει, γιατί κάθε φορά που δεν πλήρωνε έμπαινε και ένας στόκος. Αν και αυτό νομίζω, το βέβαια δεν συμφέρει αυτό που θα πω το κράτος, να μην το κάνει, να κρατήσει τα χρήματα για τη σύνταξη. Κοιτάξτε, που θα πάρει, άμα πληρώσει το... Αν έχει τόσα χρήματα... Αν έχει πολύ παραπάνω χρήματα από αυτά που χρωστάει, θα το κάνει. Αν έχει όσα χρωστάει, να μην το κάνει. Να μην το κάνει. Μάλιστα. Σάντρα, τοκοχρεωτικές δόσεις ανεβήκανε στο TaxNet. Τι πρέπει να προσέξουν, γιατί έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη. Γενικώς έχουμε λάθη στους πληρωμένους κωδικούς. Κυρίως βλέπουμε συντάξεις που αντί να συμπληρωθούν στην σύζυγο, έχουν συμπληρωθεί στο σύζυγο και αντίστροφα. Πολύ προσοχή με τους τόκους των τραπεζών, γιατί έχουν συμπληρωθεί όλο το ποσό των τόκων σε όλους τους δικαιούχους. Η διαφορά που έχουμε από χθες είναι ότι υπάρχει ένδειξη σε ποιους λογαριασμούς ο καθένας είναι κύριος δικαιούχος. Παρ' όλα αυτά, οι συνδικαιούχοι πρέπει να συνεννοηθούν για να μην δηλώσουν 2 και 3 φορές τους τόκους. Και από εχθές έχουν ανέβει και οι τοκοχρεωτικές δόσεις των δανείων. Mm-hmm. Καλό θα ήταν να ελέγχουμε φυσικά το ποσό που έχουμε πληρώσει και που έχει ανέβει στη φορολογική μας δήλωση, προκειμένου να δηλωθεί το σωστό ποσό. Η κυρία Βαλαβάνη με δηλώσει σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Α, είπε ότι εντός των επόμενων 15 ημερών, να είναι κάτι το οποίο αναμέναμε όλοι, θα πέσουν οι τιμές των αντικειμενικών αξιών. Έχουμε διαμηνήσει όλους τον σοκ και από αυτή την εκπομπή ότι αυτό μπορεί και να μην επηρεάσει, μάλλον όχι μπορεί, δεν θα επηρεάσει τον ένφια. Δηλαδή, ανάλογα με το πόσο θα πέσει η αξία του ακινήτου, δεν πάει αναλογικά και το ποσοστό του ένφια που θα πέσει. Ούτως ή άλλως υπήρχε η πρόβλεψη να μειωθούν οι αντικειμενικές αξίες μέχρι 30 Ιουνίου. Η ανακοίνωση σε κάποιες ήταν... όμως περιοχές, έτσι, όχι σε όλες. Θα υπάρχει μείωση, ένας μέσος όρος είναι 20%. Μάλιστα. Σε φτηνές περιοχές, επειδή οι εμπορικές αξίες είναι κοντά στις αντικειμενικές, εκεί θα έχουμε ενδεχομένως μικρότερη μείωση. Στις ακριβές όμως περιοχές, που εκεί υπάρχει μεγάλη ψαλίδα μεταξύ εμπορικών και αντικειμενικών αξιών, σαφώς η μείωση των αντικειμενικών μπορεί να ξεπεράσει και το 20%. Όσον αφορά στον ένφια, μέχρι στιγμής ενδέχεται να παραμείνει ως έχει. Μία μείωση των αντικειμενικών, αν δεν αλλάξουν οι συντελεστές, να ίσως να έχει κάποια μείωση στο ποσό. Όσο μειώνεται το ποσοστό, δηλαδή 10% αντικειμενικές. Όχι, δεν είναι ανάλογο, προφανώς και δεν είναι ανάλογο, γιατί βεβαίως δεν είναι η αντικειμενική αξία ο μόνος συντελεστής που λαμβάνουμε υπόψη στον υπολογισμό του ένφια. Αν παραμείνουν οι ίδιες συντελεστές, ενδεχομένως να υπάρχει μία μείωση στον ένφια. Βέβαια, ίσως αυτά τα χρήματα πάρθουν από άλλους πόρους. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Ολοκληρώθηκε μόλις η συνάντηση του Πρωθυπουργού. Αυτή τη στιγμή, σε λίγα λεπτά μάλλον, θα έχουμε και κάποια πλάνα. Μπορώ να έχω τώρα κάποια πλάνα από την ομιλία του? Ή σε λίγο, πάντως, λεπτά θα έχουμε. Μάλιστα. Πάμε να καλησπέρισουμε το 258. Τον Αύγουστο του 2015 συμπληρώνουν 62 χρόνια. Έχω ένσημα 7 χρόνων στο ΙΚΑ και από το 1992 έως και σήμερα στον ΟΑΕ, το ΤΣΑΟ. Άγιε 27 έτη το 2012. Μπράβο. Δεν μπορεί να φύγει, γιατί δεν συμπλήρωνε μεταπλασματικά 35 ετία έως το 2012. Άμα εγώ λέει στη σύνταξη μέσω ΙΚΑ, το ποσοστό θα είναι η απομείωση στη σύνταξή μου? Δεν μπορεί να βγει μέσω ΙΚΑ στα 62 του, γιατί δεν είναι τελευταίος του φορέας στο ΙΚΑ. Και για να έβγαινε μέσω ΙΚΑ θα έπρεπε να έχει επιστρέψει στο ΙΚΑ τα τελευταίες τουλάχιστον 300 ένσημα, ώστε να έχει 1.000 συνολικά ένσημα στο ΙΚΑ και 300 τελευταία πενταετία, που είναι η προϋπόθεση για να γίνει απονέμων φορέας στο ΙΚΑ. Η μόνη λύση που έχει πια είναι ενδεχομένως, αν θέλει να επιστρέψει στο ΙΚΑ, να κολλήσει 300 μέρες ασφάλισης για ένα χρόνο, για να φύγει με μία μειωμένη στα 63 του, ύψους 24%, το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν το συμφέρει, γιατί θα πάρει πολύ λιγότερα χρήματα από εκείνα που θα έπαιρνε από τον ΟΑΕ στα 67.
διαφορετικά, επειδή σήμερα έχει περίπου 30 χρόνια ασφάλισης, αν παραμείνει άλλα 3 χρόνια και αγοράσει 7 χρόνια ασφάλισης, συμπληρώνει που έχει το δικαίωμα 40 έτη, άρα 65 ετών θα μπορέσει να πάρει πλήρη σύνταξη. Άρα το σενάριό του είναι: είμαι πλήρη στα 65 με εξαγορές 7 ετών, αν συνεχίσει για άλλα 3 χρόνια να ασφαλίζεται, είμαι μειωμένη σε ένα χρόνο από το ΙΚΑ, αν κολλήσει 300 ένσημα που εκκρεμούν προκειμένου να θεωρηθεί απονέμων φορέας του το ΙΚΑ. Αν και θα έχουμε εξελίξεις, ανακοίνωσε ο κ. Δρομανιάς πριν λίγες ημέρες ότι θα έχουμε αλλαγή στην εγκύκλητη διαδοχική ασφάλιση. Δεν θα χρειάζεται πλέον να υποβάλει την αίτηση στον τελευταίο φορέα ο ασφαλισμένος, αλλά στο φορέα που έχει τα πιο πολλά ένσημα. Ναι, γιατί είχαμε και πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Και καθυστερήσεις, αυτό μάλλον θα λυθεί από ό,τι φαίνεται, όπως θα ανατραπεί και η εγκύκλωση του κ. Σπυρόπουλου και πολλές γυναίκες, μητέρες ανηλίκου, οι οποίες είχαν μένει τα 5,5 έως το 12, αλλά επιστρέψανε στο ΕΚΑ το 13 και κατά συνέπεια τους πετούσε εκτός συστήματος η εγκύκλωση, θα μπορέσουν να δικαιωθούν τις συντάξεις τους και να μπορέσουν να φύγουν. Η κυρία Μαρία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Το ερώτημά μου αφορά μία επέμβαση που έκανε. Καταρχάς, η κόρη μου είναι δημόσιος υπαλληλός. Μάλιστα. Έκανε μία επέμβαση τον Νοέμβριο του 2014. Το κόστος ήταν γύρω στα 1.500 ευρώ. Κατέθεσε στην υπηρεσία της τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η εκαθάριση της είπαν να γίνει μέσα στο 2015. Το 2014 που κατεβήθησαν τα ποσά αυτά σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο, θα πρέπει να εμφανιστούν στην φορολογική δήλωση? Όχι, εφόσον έχουν κατατεθεί και θα αποζημιωθεί από τον ασφαλιστικό φορέα, δεν μπορεί να τα δηλώσει και στη φορολογική της δήλωση. Θα κάνει πολύ τροποποιητική δήλωση όταν γίνει η εκαθάριση για το ποσό που δεν θα αποζημιωθεί, για να το δηλώσει με τροποποιητική δήλωση. Πάντως στο 2014 δεν δηλώνει τίποτα. Όχι, όχι, στο 2014 δεν θα τα δηλώσει. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να καλησπέρισουμε τον κύριο Αλέξανδρο. Καλησπέρα σας, κύριε Αλέξανδρε. Καλησπέρα σας. Ήθελα μία ερώτηση φορολογικού περιεχομένου. Ναι, η κυρία Γεράγγελου. Μ' ακούτε? Ναι. Όταν νοικιάζω ένα ακίνητο, υπάρχει το 3% της αντικειμενικής ως ελάχιστο ενοίκιο ή αυτό είναι μόνο για τη δωρεάν παραχώρηση? Όχι, το 3% είναι το ελάχιστο της αντικειμενικής αξίας ετησίως, είναι το ελάχιστο ενοίκιο που θα πρέπει να δηλωθεί σε μία μίσθωση. Α, ενοίκιο. Δηλαδή δεν μπορώ να νοικιάσω ένα σπίτι κάτω από το 3% της αντικειμενικής. Όχι, ο νόμος προβλέπει σαν ελάχιστο ποσό ενοικίου το 3% της αντικειμενικής αξίας. Μάλιστα. Αυτό ισχύει και για τη δωρεάν παραχώρηση σε ένα τρίτο πρόσωπο. Ναι, αν δεν είναι πρώτου βαθμού συγγένειας. Αν δεν είναι πρώτου. Ναι, προβλέπεται το ίδιο, το 3% της αντικειμενικής. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω γρήγορο. Υπάρχει κάποια πόλη, κάποια οδηγία ή κάποιος νόμος που να λέει ποιοι δεν υποχρεώνται να έχουν άμκα? Όχι, αυτό. Ή όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν άμκα? Πρέπει, ναι. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να έχουν άμκα. Άρα δεν έχει σχέση αν εργάζεσαι, αν είσαι. Όχι, όχι, μα και σε βρέφη ακόμα βγαίνει η άμκα. Και το είπαμε νομίζω και στο δελτίο ότι πρέπει, πρέπει να βγάλουν άμκα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς. Να περάσουμε στον επόμενο τηλεθεατή μας. Είναι ο κύριος Γιάννης. Ο κύριος Γιάννης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσουκαλά. Το 2013 ήμουν ανεξέτητα ετών. Έχω βαρέα ένσημα 4.600 συν και απλά ένσημα μαζί, όλα μαζί, 8.000 ένσημα έχω. Το 2013 κατέθεσα τα χαρτιά μου εγώ, γιατί ήμουν 60 ετών και με απερίψανε και με πήγανε στα 62. Επειδή γίνεται 60 το 2013, σώθηκαν από τον νόμο του Βρούτσι μόνο όσοι είχαν γίνει 60 το 12. Όσοι δηλαδή ήταν γεννημένοι το 52. Όσοι είναι γεννημένοι από το 53 και μετά πήγανε στα 62. Στα 62. Τα τελευταία χρόνια πάντα κόλλαγα βαρέα. Προϋπόθεση είναι να έχετε 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια. Αν γίνεστε 62 ετών, για παράδειγμα, μέσα στο 15, θα πρέπει τη 13 ετία 2002-2015 να έχετε αθροιστικά τουλάχιστον 1.000 βαρέα ένσημα. Αν τα έχετε, και δεδομένου ότι όπως είπατε έχετε πάνω από 3.600 βαρέα και πάνω από 4.500 κανονικά ένσημα, στα 62, στα γενέθλιά σας, μέσα στο 15 θα πάρετε σύνταξη. Μάλιστα. Το 2001 απελήθηκα εγώ από τη δουλειά μας. Άρα σας ενδιαφέρει μεταξύ 2002 και 2009 αν υπάρχουν 1.000 βαρέα. Υπάρχουν. Αν υπάρχουν, στα 62 θα πάρετε σύνταξη. Και κάτι άλλο. Επειδή είχα καταθέσει τα χαρτιά μου, αυτοί μου κάνανε μια
μια απορριπτική απόφαση. Τα παλιά μου τα ένσημα, θέλανε να δουν τα παλιά μου τα ένσημα, τα οποία ακόμα εδώ και δύο χρόνια τώρα δεν έχουν κανένα ανακεφαλίωση, ας πούμε, τα παλιά μου. Η ανακεφαλίωση λογικά θα τελειώσει κάποιο χρονικό διάστημα, κάνει περίπου δύο χρόνια πλέον σε κάποια συγκεκριμένα οίκα. Εσείς θα κάνετε τώρα νέα αίτηση και θα επισημάνετε με έγγραφο στο ΙΚΑ ότι τα ένσημά σας είναι στην προηγούμενη αίτηση με τον αριθμό πρωτοκόλλου που είχατε λάβει το 2013 όταν την υποβάλατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ κοντά σε συμφωνία, είπε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγα λεπτά μετά την κρίσιμη συνάντηση που είχε. Θα πληρωθούν κανονικά και οι συντάξεις και οι μισθοί και σήμερα και αύριο. Μην ακούμε κινδυνολογίες μας, προειδοποίησε και τόνισε ο Πρωθυπουργός, όσον αφορά κυρίως το τραπεζικό σύστημα. Η τελική ευθύνη ανήκει στον Πρωθυπουργό, αλλά δηλαδή στον ίδιο, και στους υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς. Όλα αυτά ήταν τα μηνύματα που έστειλε πριν από λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός. Καταλαβαίνετε ότι το κλίμα φτιάχνει, φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε μία συμφωνία της κυβέρνησης και όλες αυτές οι απορίες που είχαμε όλο αυτό το καιρό θα λυθούν πάρα πολύ γρήγορα. Κύριε Τσουκαλά, ωραία. Ποιοι βγαίνουν στη σύνταξη το 2015 με πλασματικά έτη? Όσοι συμπληρώνουν το 2015 το όριο ηλικίας, το οποίο θεμελίωσαν τα έτη 10, 11 και 12. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ, δεν μας πούμε τώρα όλες μαζί. Όσοι συμπληρώσαν τα προηγούμενα ένσημα, τα έτη 10, 11 και 12 και συμπληρώνουν φέτος το όριο ηλικίας. Το 2015 έτσι κι αλλιώς, αυτοί που τώρα συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα, με πλασματικά, δεν τα έχουν συμπληρώσει νωρίτερα, βγαίνουν στα 67 πλήρη, 62 μειωμένοι, είτε στα 62 πλήρη με 40 έτη ασφάλισης. Να καλησπερίσουμε το 652. Διάβασα στα νέα ότι με τον νόμο 4321 κάθετος του 2015, όταν έχει εισόδημα μόνο από τόκους ή ενίκαι ή και τα δύο μαζί, δεν ενεργοποιούνται τεκμήρια διαβίωσης. Αληθεύει αυτό? Ναι, είναι αυτό που αναφέραμε και πριν. Δεν ενεργοποιείται η ελάχιστη δαπάνη διαβίωση. Δηλαδή 3.000 για το άτομο, 5.000 για το ζευγάρι. Εάν όμως έχει στο όνομά του ακίνητο ή αυτοκίνητο, ενεργοποιούνται τα τεκμήρια διαβίωση. Πάμε στο 844. Σας παρακαλώ πολύ, καταθέτω για σύνταξη στον ΟΑΕ. Όμως έχω φιλή περίπου 16.000 ευρώ. Δικαιούμαι και εγώ έναντι. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν η οφειλή της αθρηστικά είναι κάτω από 20.000 ευρώ, όπως είναι, και το κεφάλαιο της οφειλής είναι μικρότερο από 14.200, μπορεί να καταθέσει και να πάρει έναντι. Διαφορετικά, θα πάει να πάρει ένα πιστοποιητικό οφειλής. Και αν έστω είναι ένα ευρώ πάνω από 14.200 το κεφάλαιο, προσοχή, της οφειλής της, εκεί ενδεχομένως θα πρέπει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό για να μπορέσει να πάρει και έναντι. Γενικά, δεν υπάρχει πρόβλημα με την καταβολή έναντι αν οφείλεις κάτω από 20.000 ευρώ. Απλά, τι λέει ο νόμος? Πρέπει την ημέρα που καταθέτει την αίτηση για σύνταξη, τότε να μην υπάρχει ούτε ένα ευρώ. Ακόμα και να καταθέσει, αν πας ένα μήνα μετά και πληρώσει το ένα ευρώ διαφορά, δεν σου δίνουν προσωρινή, σε βάζουν να ξανακαταθέσει. Είναι μια αστεία εγκύκλιο που θεωρώ ότι θα τελειώσει. Ο τελευταίο τηλεθεατή για σήμερα είναι ο κύριο Γιάννη. Καλησπέρα σα. Κύριε Γιάννη. Ναι. Καλησπέρα σα, ακούμε. Καλησπέρα σα. Ήθελα να ρωτήσω. Μάλιστα. Η σύζυγό μου. Ναι, σας ακούμε. Ναι, η σύζυγός μου είναι 65 ετών. Ναι. Τα ένσημά της είναι πολύ λίγα. Είναι 1.323 ένσημα. Μάλιστα. Το ΙΚΑ έχει 4 παιδιά ενήλικα. Εάν υπάρχει περίπτωση αναλογικής σύνταξης. Δεν υπάρχει με την παρούσα νομοθεσία. Αν το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή το δικό σας εισόδημα, δεν υπερβαίνει τα 8.040 ευρώ ετησίως, αν δεν τα υπερβαίνει, μόλις γίνει 67 θα μπορέσει να υποβάλει αίτηση στον ΟΓΑ για να πάρει σύνταξη ανασφάλιση του υπερήλικα. Αν το δικό σας εισόδημα είναι μεγαλύτερο από το ποσό αυτό, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάννη. Σας ευχαριστούμε και τους δυο σας που ήσασταν και σήμερα εδώ και δώσαμε απαντήσεις. Προσπαθήσαμε δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Εδώ είμαστε για να κάθε απόγευμα από τις 5 έως τις 6. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που και σήμερα επιλέξατε να είστε εδώ στην παρέα μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 5. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.